Συζήτηση με τις τοπικές αρχές αλλά και με τους πολίτες της Σάμου πραγματοποίησε η Υφυπουργός Υγείας κυρία Ζωή Ράπτη προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να δρομολογήσει εξελίξεις ώστε να υπάρξει ψυχολογική υποστήριξη για τους κατοίκους της Σάμου. Κύριε Υπουργέ, σήμερα βρίσκεστε εδώ στη Σάμου. Ποιος ο λόγος της επίσκεψης? Βρίσκομαι με εντολή του Πρωθυπουργού, ούτως ώστε να στηρίξουμε με ειδικό κλιμάκιο ψυχιάτρου, ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού, αφενός τις οικογένειες οι οποίες επλήγησαν με αυτήν την τεράστια απώλεια των παιδιών τα οποία χάθηκαν, αλλά βεβαίως και τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους στο σχολείο, το οποίο την επόμενη μέρα θα ανοίξει και χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι αυτή την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Επισκέφθηκα το κέντρο ψυχικής υγείας και είδα τις ανάγκες σε στήριξη, σε έμψυχο δυναμικό, σε παιδοψυχιάτρους, το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα είναι μία από τις άμεσες ενέργειές μας, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών μας εδώ στο νησί. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη? Οι περιπτώσεις οι οποίες χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη είναι και καταγεγραμμένες εδώ στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αλλά βεβαίως υπάρχουν και στο νησί και μέρημνά μας περαιτέρω είναι να δημιουργήσουμε και μια κινητή μονάδα η οποία θα μπορεί να πάει κατά τόπους και να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους στον τόπο της κατοικίας τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κορονοϊός είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, καθώς η πανδημία πλήττει τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, όμως είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτές οι κινητές μονάδες είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν έτσι μια ανάσα στη δουλειά η οποία γίνεται για την σωστή αντιμετώπιση των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα. Οι γιατροί σας είπαν ότι η διπλή αυτή κρίση φέρνει περισσότερα, αν θέλετε, τέτοια περιστατικά. Παγκοσμίως έχει καταγραφεί, και αυτό τα στοιχεία τα δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι στον γενικό πληθυσμό η κατάθλιψη όπως και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας αυξάνονται με τον κορονοϊό, μάλιστα σε σχεδόν διπλασιασμό των περιστατικών. Άρα μέρημνά μας είναι ο γενικός πληθυσμός, ο οποίος ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυτά τα προβλήματα, και θέλουμε εδώ στο νησί να στηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας αυτόν τον πληθυσμό στα ζητήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του και για το χειμώνα που έρχεται. Κύριε Διοικητά, σήμερα είναι εδώ η κυρία Υφυπουργός. Έχετε επισκεφτεί το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Τι ακριβώς έχει μεταφερθεί προς την κυρία Υπουργό? Καταρχάς θα ξεκινήσω ότι ο Πρωθυπουργός πριν μία εβδομάδα που βρισκόταν στη Σάμο υποσχέθηκε ότι θα βρίσκεται στη Σάμο κλιμάκιο με ειδικούς. Αυτό έγινε πράξη σήμερα με επικεφαλή την Υφυπουργό, την κυρία Ράπτη. Έχουμε επισκεφτεί το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, έχουμε επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο και έχει συνομιλήσει με τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι η πρόθεση του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης είναι να βοηθήσει έμπραχτα τη ΣΑΜΟ. Θα επιτευχθεί αυτό εφόσον όλοι έχουμε υπομονή, γιατί να γιατρευτούν οι πληγές μας πιο γρήγορα, χρειάζεται όμως και υπομονή. Συνεχίζω να εμπιστεύομαι τον Έλληνα Πρωθυπουργό και πρέπει να τον εμπιστευόμαστε όλοι.